αφήνουμε πίσω μας την Ασίζη και κατευθυνόμαστε βορειοδυτικά. Χάρη στους φοιτητές των δύο πανεπιστημίων της, αλλά και στο Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ που διοργανώνεται εδώ κάθε Ιούλιο, η πρωτεύουσα της Ούμπρια θεωρείται η πιο ζωντανή μεσαιωνική πόλη της Ιταλίας. Εκτός όμως από τη ζωντάνια της, η Περούτζια φημίζεται και σαν μία από τις καλύτερα διατηρημένες και ατμοσφαιρικές μεσαιωνικές πόλεις. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στην Περούτζια, την πρωτεύουσα της Ούμπρια, μία πανέμορφη πόλη 150.000 κατοίκων που μας προσκαλεί να τη γνωρίσουμε. Η πρώτη ήσυχη γειτονιά που ανακαλύπτω δικαιώνει με το παραπάνω τη φήμη της πόλης. Ακολουθώ τα μισοφωτισμένα στενοσόκακα, περνώ κάτω από αψιδωτές στοές και καμάρες, στέκομαι εκστατικός μπροστά στα πανύψηλα πέτρινα κτίρια, ανεβοκατεβαίνω λιθόκτιστα σκαλοπάτια που οδηγούν σε μυστηριακές αυλές και αδιέξοδα. Για να φτάσεις σε οποιαδήποτε πόλη σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να σκαρφαλώσεις, είχε πει κάποτε ο Πάπας ο Πίος ο Δεύτερος. Όταν στα μέσα του 15ου αιώνα γύρισε εξαντλημένος στη Ρώμη έπειτα από μια περιοδία του στην Ούμπρια. Από τους κήπους Καρτούτσι και από τα άλλα ψηλά σημεία της Περούτζια τα παμπάλαια σπίτια μοιάζουν να κατρακυλούν μέχρι τους πρόποδες του λόφου όπου απλώνεται η σύγχρονη πόλη με τα διζαϊνά, τα συγκροτήματα γραφείων και τις πολυκατοικίες. Φυσικά σήμερα δεν χρειάζεται ιδιαίτερος κόπος για να ανεβεί κανείς στην παλιά πόλη. Για τους τυχερούς κατοίκους της υπάρχει ο φιδογυριστός αυτοκινητόδρομος που σκαρφαλώνει τις απότομες πλαγιές. Αυτό που μας έκανε εντύπωση εδώ είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σπίτι χωρίς να έχει στο μπαλκόνι του γλάστρες με πολύχρωμα λουλούδια.
Ένας καλοφαγάς φίλος, όταν του είπα ότι φεύγω για Περούτζια, μου ζήτησε να του φέρω ένα-δύο ταρτούφο. Τι είναι τα ταρτούφο? Πρόκειται για τα σπάνια και πανάκριβα μανιτάρια τρούφες που φυτρώνουν στις ρίζες των δέντρων κάτω από το χώμα. Ένα από τα ελάχιστα μέρη στον κόσμο που προτιμούν είναι και τα δάση της Ούμπρια, όπου οι χωρικοί τα ανακαλύπτουν με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Βέβαια μπορεί να ατύχησα στις τρούφες, αλλά καταευχαριστήθηκα μακαρονάδα και σουρμπέτο. Τη μακαρονάδα βέβαια την τρώνε τα τελευταία χρόνια οι Ιταλοί χωρίς ψωμί και χωρίς κουτάλι. Και το σουρμπέτο είναι γάλα με λεμόνι, παγωτό και ζάχαρη, ένα υπέροχο χωνευτικό που συμπληρώνει ένα καλό γεύμα. Σε αυτό το ταξίδι μας ανακαλύψαμε ένα διαμάντι της Ιταλίας που ακούει στο όνομα Ούμπρια, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εδώ έχουν γυριστεί πολλές ταινίες του ιταλικού αλλά και του διεθνούς κινηματογράφου. Η μεγαλοπρέπεια των ορεινών δασών από οξιές και βελανιδιές στα βουνά Σιμπιλίνη, η τρουφοκυνηγή του Γκούμπιο και τα χασαπάδικα της ορεινής πόλης Νόρτσα, όπου ανακάλυψα μια ποικιλία, απίστευτη ποικιλία εδεσμάτων από λουκάνικα αγριόχειρου μέχρι και αμελέτητα μουλαριού, και η μεσαιωνική ατμόσφαιρα που ανέδιδαν οι πλατείες και τα σοκάκια με τα πέτρινα σπίτια και παλάτσο σε κάθε πόλη και χωριό που επισκέφθηκα, με κάνουν να αναφωνήσω συμπερασματικά: «Ε όχι και φτωχιά αδελφή της Τοσκάνης η Ούμπρια». Είμαι ο Νάσος Μιλουράς και βλέπετε την εκπομπή «Εν Λευκό» του Χρήστου Μαστιλιάδη, την οποία βλέπω και εγώ βέβαια λοιπόν.